Κύριε Στάθη, γιατί ο κόσμος σε αυτές τις εκλογές να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πιστεύετε ότι πρέπει το κόμμα το δικό σας να είναι η επιλογή των ψηφοφόρων, η συνειδητή επιλογή των ψηφοφόρων? Για πάρα πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς κατεβάζουμε συγκεκριμένη πρόταση για την έξοδο από την οικονομική κρίση. Δεύτερο, δίνουμε μία μάχη για τη λειτουργία της ουσιαστικής δημοκρατίας στην Ελλάδα, η οποία, από ό,τι ξέρετε, τον τελευταίο καιρό έχει πληγεί. Τρίτο, διαθέτουμε ένα στελεχικό δυναμικό, το οποίο μπορεί πραγματικά να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα. Τέταρτο, γιατί θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή μία κοινωνική πλειοψηφία της τάξης του 85%, η οποία δεν θέλει αυτή την κατάσταση. Πιστεύετε δηλαδή ότι τα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι πραγματικά και θα μεταφραστούν και στις κάλπες, και εκτός από αυτό, σε περίπτωση που υπάρχει αυτή η τάση και αυτή η πλειοψηφία προς τα κόμματα της αριστεράς, μιλάμε για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με ποιους? Πρώτα απ' όλα, το ενδεχόμενο συνεργασίας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συζητηθεί. Εκεί που θα συζητηθεί πραγματικά το ενδεχόμενο της συνεργασίας είναι όταν αλλάξει το πολιτικό τοπίο που υπάρχει σήμερα. Παραδείγματος χάρη, έστω λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει δεύτερη ή τρίτη δύναμη. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν συγκεντρώνουν αυτό που λέμε εμείς μνημονιακές δυνάμεις, δηλαδή ο κύριος όγκος των μνημονιακών δυνάμεων δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι θα ενεργοποιηθούν τα ρεφλέξ της αριστεράς, τα οποία σήμερα επίμονα αρνούνται μια προεκλογική συνεργασία. Έχουμε πει ότι περιμένουμε από αυτές τις εκλογές να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας. Να έχουμε μια πλειοψηφία των αριστερών και δημοκρατικών δυνάμεων στο κοινοβούλιο που θα προκύψει. Άρα λοιπόν, εκεί ανοίγουμε στην ουσία εμείς τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα καινούριο ΕΑΜ, ένα ενιαίο μέτωπο, το οποίο θα χειριστεί τις τύχες της Ελλάδας από εδώ και πέρα. Έστω λοιπόν ότι γίνεται αυτό το ενιαίο μέτωπο. Ποια θα είναι η διεξόδους από την κρίση? Μέχρι τώρα γνώρισα μια πολιτική που έκοβε μισθούς, κόβει συντάξεις, έχει δηλαδή τις περικοπές προκειμένου να εξοικονομηθούν κάποια έσοδα, υποτίθεται, για το δημόσιο και να προχωρήσουμε στη λύση. Ποια είναι η δική σας λύση? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είχαμε προβλέψει ότι τα μνημόνια δεν είναι λύση. Τα μνημόνια είναι φτιαγμένα, και αυτό το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος και το έχουν συνειδητοποιήσει και πολλοί από αυτούς οι οποίοι τα ψηφίσανε. Άλλοι επειδή τα είχαν διαβάσει και άλλοι επειδή δεν τα είχαν διαβάσει. Τα μνημόνια ήταν ακριβώς για να διωγγώσουν το πρόβλημα. Να ξεπουλήσουν τους πρωτοπαραγωγικούς όρους στην Ελλάδα και να αρχίσει ένα πείραμα στην Ελλάδα, το οποίο θα μειώνει τους μισθούς, θα μειώνει την λειτουργία του δημόσιου τομέα προς όφελος του ιδιωτικού τομέα. Αυτός ήταν ο κύριος στόχος. Δηλαδή, μισθή πείνας, εξαπλίωσης, με αιτιολογία, τη μοναδική αιτιολόγηση αυτής της κατάστασης, την ανταγωνιστικότητα. Εμείς λοιπόν είχαμε εναντιωθεί από την πρώτη στιγμή τόσο στο μνημόνιο όσο ασφαλώς και στη Δανειακή Σύμβαση. Ας μην συζητήσουμε για το τι θα μπορούσε να είχε γίνει. Πάντως θέλω να πιστεύω ότι ένας περιπτεράς, ένας καλός επαγγελματίας στο τιμόνι του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας θα τα κατάφερνε πολύ καλύτερα από ό,τι τα κατάφερε ο κ. Παπακοσταντίνου, ο κ. Παπανδρέου, ο κ. Βενιζέλος. Η πρότασή μας βρίσκεται στον αντίποδα της εφαρμοζόμενης πολιτικής, με τρία κομβικά σημεία. Αντιστρέφει τη μνημονιακή προτεραιότητα των πιστωτών εναντί του λαού. Απλά-απλά οι ανάγκες του λαού προηγούνται από τις ανάγκες των πιστωτών. Δεύτερο, αποκαθιστά τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό που τα μνημόνια όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν, αλλά επιδεινώνουν ραγδαία. Θα μπορούσα εδώ να γίνω αναλυτικός, αλλά δυστυχώς δεν μας παίρνει ο χρόνος. Δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει? Όσο μειώνουμε την κατανάλωση και τα εισοδήματα, μειώνονται τα έσοδα του δημοσίου από φόρους, ταυτόχρονα αυξάνεται η ανεργία και πάμε σε έναν κύκλο. Από ό,τι καταλαβαίνετε, όσο μειώνονται τα έσοδα του δημοσίου, ακόμη και σταθερές, ή να μειώσουμε τις δαπάνες, το έλλειμμα συνέχεια μεγαλώνει. Η ανάπτυξη πώς θα δοθεί? Ζητάμε εμείς και λέμε, ένα,
επιλεκτική διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Η αποπληρωμή του υπολείπου θα γίνεται με βάση μία ρήτρα, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία και κοινωνία. Αυτό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Και έχει ξανασυμβεί στην περίπτωση διαγραφής του χρέους της Γερμανίας το 1963. Η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να γίνεται με βάση τον επαχθή δανεισμό. Τι σημαίνει αυτό? Οι δανειακές συμβάσεις της χώρας μας την αλυσοδένουν για γενιές ολόκληρες. Η χρηματοδότηση πρέπει να γίνει με απευθείας δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να έρθουμε σε ρήξη με την απροκάλυπτη ευνοϊκή μεταχείριση που έχουν σήμερα οι τράπεζες. Δηλαδή, τι κάνουν οι τράπεζες? Βεβαίως. Έτσι, βεβαίως είναι εφικτά, δεν λέμε κάτι ανέφικτο. Δηλαδή, απλά σήμερα τι γίνεται? Οι τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανείζει στις τράπεζες με 1% και οι τράπεζες δανείζουν την Ελλάδα με 5%. Έτσι, αυτό ακριβώς εννοούμε όταν λέμε επαχθή δανεισμό. Και μπορεί να γίνει με θεσμοθέτηση ευρωμολόγων που θα έχουν την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ενοικοδόμηση και την Ανάπτυξη να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία με αυτοκαδάνεια. Έχει γίνει και αυτό έτσι στο παρελθόν. Ριζική φορολογική μεταρρύθμιση. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή έχουμε πιστοποιημένα, μάλλον έχουμε βεβαιωμένους φόρους ανωνύμων εταιριών της τάξης, ας πούμε, έτσι, για παράδειγμα το αναφέρω, 40 δις και εισπραχθέντες φόρους 8 δις. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια φοροδιαφυγή. Και δεν μιλάμε για φοροδιαφυγή τώρα δημοσίων υπαλλήλων και μισθωτών, μιλάμε για φοροδιαφυγή του μεγάλου κεφαλαίου. Έτσι λοιπόν έχουμε μια άδικη φορολογία, είτε αυτή είναι άμεση είτε είναι έμεση. Σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας, ενθαρρύνοντας νέες μορφές της οργάνωσης παραγωγής, δηλαδή παραδείγματος χάρη συνεταιρισμοί, αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρήσεις κτλ. Εθνικοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και λειτουργία του κάτω από κοινωνικό δημοκρατικό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το κόστος συνέχισης της ζωής τους το παίρνει η κοινωνία. Φορολογούμαστε εμείς, συγκεντρώνονται χρήματα από εμάς και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πάνε για τις τράπεζες. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Τα εργαλεία μας για τη διαμόρφωση μιας τέτοιας λύσης είναι πάρα πολλά. Έτσι, παραδείγματος χάρη, τριετής αναστολή, στάση πληρωμό. Έτσι, όλα αυτά είναι, βέβαια, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο χρόνο έτσι, να τα συζητήσουμε διεξοδικά. Αυτά όλα που λέτε, βέβαια, μπορούν να γίνουν σε θεωρητικό επίπεδο. Όχι να γίνουν, υπάρχουν σε θεωρητικό επίπεδο. Πώς, με δεδομένο ότι έρχονται εδώ οι πρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, με το κουστούμι του εκβιαστή, αν θέλετε, με το κουστούμι, κοιτάξτε, του εμείς αποφασίζουμε και διατάζουμε. Πώς θα αυτό, δοθεί ναι, αυτό, δηλαδή. Όμως, αυτό όμως είναι ένα, στην ουσία είναι ένα ψέμα. Έτσι, είναι ένα ψέμα. Ένα λοιπόν. Το ύψος του ελληνικού δημόσιου χρέους είναι επικίνδυνα υπέροχο για τη λειτουργία της Ευρωζώνης. Που σημαίνει τι? Ότι άμα πάψουμε να το διαχειριζόμαστε, γιατί καταρρύει όλη η Ευρωζώνη. Έτσι. Φανταστείτε ότι το χρέος της, ξεχνάω το όνομα της τράπεζας, της Αμερικανικής τράπεζας ήταν 50 δις και όταν χρεοκόπησε η τράπεζα είχαμε ποικίλες αναταράξεις όλο στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Δεύτερο, η επιπτώσεις μιας άτακτης χρεοκοπίας ενός κράτους μέλους, μιας της νομισματικής ένωσης, είναι τεράστιες και ενδεχόμενα μη υπολογίσιμες. Η Ευρωζώνη είναι απροετοίμαστη για μια άτακτη χρεοκοπία. Ήταν πριν από δύο χρόνια. Κράτους. Είναι, ήδη είναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν το είδατε προχθές στον τύπο, η ίδια η Bundesma βάζει σαν θέμα την κατάργηση της Ευρωζώνης. Οι κυβερνητικές επιλογές που γίνονται σήμερα επιδεινώνουν τους όρους αντιμετώπισης του δημόσιου χρέους και μεθοδεύουν ληστεία σε βάρος του ελληνικού αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών, έτσι, ευρωπαϊκών λαών. Το νέο πρόγραμμα επιδεινώνει την καταστροφή, άρα κόβοντας αυτά όλα, φαίνει στη λύση. Αυτή είναι η λύση. Ούτε το μνημόνιο 1 ήταν η λύση, γιατί καμιά φορά μας λένε ότι προτείνεται κάποια άλλη λύση από το μνημόνιο. Μα το μνημόνιο δεν είναι λύση.